βρίσκεστε σήμερα μπροστά στον Τορτυλάκο του Γρηγορόπουλος, η οποία επισκέπτεται τον Άγιο Νικόλαο με την ευκαιρία του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας. Πρέπει να μας πείτε λοιπόν. Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για μία ακόμη φορά την Τορτυλάκο του Γρηγορόπουλος, αυτή τη φορά στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας που γιορτάζονται μετά από αρκετά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, μια προσπάθεια αναβίωσης και ανάδειξης του ναυταγητισμού στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Νικόλαος έχει παράδοση δεκαετιών στον Υγρό Στίβο. Επομένως, η παρουσία της Τορτυλάκου λαμπρύνει την γιορτινή ατμόσφαιρα του τριμέρου εδώ στον Άγιο Νικόλαο και αισθανόμαστε τεράστια ευγνωμοσύνη στον κυβερνήτη αλλά και σε όλα τα στελέχη της Τορτυλάκου που καθημερινά υπερασπίζονται τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει προχωρήσει μέσω ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου αλλά και προγραμματισμού τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Ήδη από το 2025 θα έχουμε την παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά που θα ενισχύσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού και βεβαίως το πρόγραμμα εξυγχρονισμού, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζεται έως και την παραλαβή των νέων F-35. Άρα η Ελλάδα εξυγχρονίζεται, εξοπλίζεται με σκοπό την υπεράσπιση των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας. Είδαμε στο βιβλίο επισκεπτών το 2020 την υπογραφή σας στο ίδιο πλοίο, κύριε Βλαγιωτάκη. Φαίνεται ότι γνωρίζετε τη δυναμική του αλλά και την αποτελεσματικότητά του στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι πλοίο ταχείας επέμβασης. Είναι, θα έλεγα, από τα πιο μάχημα σκάφη του πολεμικού ναυτικού και έχει συνδράμει πολλές φορές και στην διάσωση μεταναστών. Υπήρξε δηλαδή και υπάρχει συνεργασία με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια έχει διασώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.